Αρχή με το έγκλημα στην ΚΟ, με την... Βέβαια, με τον Μπαγκλαντεσένο, συνεχίζεται η κράτησή του, έτσι. Εννοείται ναι. ότι συνεχίζεται, ναι. είναι προφυλακισμένος, τώρα πια αντιμετωπίζει και πάρα πολύ βίντεο, σωστά. Βαριές κατηγορίες. Ένα νέο βίντεο το οποίο έφερε στην δημοσιότητα η ΕΡΤ και δείχνει τον 32χρονο φερόμενο δράστη του εγκλήματος μαζί με το θύμα να κατευθύνονται προς το σημείο της δολοφονίας, εν προκειμένου στην περιοχή Αλικές. Αυτό το βίντεο πρέπει να σας πω ότι είναι ουσιαστικά αυτό που τον έκαψε. Γιατί ο άνθρωπος αυτός όλες αυτές τις μέρες αρνείται ότι έχει σχέση με την δολοφονία αλλά και την κακοποίηση της 27χρονης. Μένει στη θέση του, είναι σκληρός. Αυτό εδώ το βίντεο όμως το οποίο έχει κινηματογραφηθεί 11 η ώρα το βράδυ της προπροηγούμενης Δευτέρας ήταν ένα πάρα πολύ σωματικό στοιχείο στα χέρια της αστυνομίας. Μαζί με όσα βρήκαν από το κινητό τηλέφωνο και τις αναζητήσεις στο ίντερνετ που έκανε. Έκανε αναζητήσεις στο ίντερνετ μέχρι και το πώς μπορείς να βιάσεις έναν άνθρωπο στην ζούγκλα. Όπως το ακούτε. Δεν μπορώ να σας δώσω εξήγηση, μην με ρωτήσετε, δεν το έχω καταλάβει. Προφανώς ήθελε να πληκτρολογήσει στην Ήπεθρο. Κάτι τέτοιο. Και το αμέσως επόμενο που ψάχνει είναι πώς μπορείς να εξαφανίσεις ένα πτώμα και μάλιστα έχει αποθηκεύσει ένα βίντεο που έχει κινηματογραφήσει ένας Αμερικανός ο οποίος φέρεται να σκότωσε τον φίλο του και στη συνέχεια να τον τύλιξε σε σακούλες εξού και το γεγονός ότι... Είπαμε τίποτα κακό πριν. Όχι, γιατί. Ακούω κάτι ελικόπτερο εδώ απέξω. Μήπως έχεις τελείωσε ο Μηταράκης τίποτα. Μηταράκης με το δέντια. Όχι, τώρα είναι για την κίνηση και τα δύο τα ελικόπτερα της ελληνικής αστυνομίας. Δεν θα ασχοληθούν. Α, παρακολουθούν την κίνηση. Βέβαια. Μόνο την παρακολουθούν όμως. Το συγκεκριμένο βίντεο ξεκαθαρίζει για κάποια πράγματα. Γιατί αρχικά είχαμε την αίσθηση ότι η θανάτωση της κοπέλας είχε γίνει μέσα στο σπίτι του Μπαγκλαντεσιανού. Στο αρχικό στάδιο των ερευνών υπήρχε αυτή η αίσθηση. Στη συνέχεια είχε βρεθεί ένα εγκατελειμμένο που λέγανε ότι μάλλον εκεί έχει γίνει. Στη συνέχεια όμως και όταν βρέθηκε το πτώμα πια είχε ξεκαθαρίσει ότι η δολοφονία της σίγουρα έγινε κοντά στο σημείο που απέκρυψε και τη σωρότησα της κοπέλας.